Εσείς εκεί στο ΕΛΑΜ πήρατε αποφάσεις για το τι θα κάνετε με τον προϋπολογισμό? Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ναι, αυτό θα καθοριστεί στην απογευματινή μας συνεδρία. Δεν λήφθηκε ακόμα τελική απόφαση. Οπότε σήμερα το απόγευμα έχουμε εκ νέου συνεδρία του Βουλευτικού Συμβουλίου για να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα πράξουμε όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό. Με ποια κριτήρια δηλαδή θα αποφασίσετε? Πρέπει να τονίσω πως γενικότερα με τη φιλοσοφία του κρατικού προϋπολογισμού το ΕΛΑΜ διαφωνεί. Και δεν διαφωνεί φέτος, διαφωνεί τα τελευταία χρόνια. Όμως έχουμε αποστείλει προς την κυβέρνηση μια σειρά από αιτήματα, όπως επίσης έχουμε καταθέσει και μια σειρά τροπολογιών, και θεωρούμε πως εάν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κάποια θετικά πράγματα για την κοινωνία και για τον απλό κόσμο, θα είναι προς την κατεύθυνση την οποία ζητούμε. Δηλαδή δώστε μου δύο σημαντικές τροπολογίες, όχι περισσότερες, δύο για να καταλάβουμε τι ακριβώς ζητάτε να αλλάξει. Οι τροπολογίες οι δικές μας αφορούν την αποκοπή των δαπανών για τους ειδητές πολιτικού ασύλου από όλα τα Υπουργεία, έναν ποσό το οποίο ξεπερνά τα 100 και πλέον εκατομμύρια. Αφορά επίσης την αποκοπή δαπανών για το διάνοιγμα και τη συντήρηση, το διάνοιγμα νέων και τη συντήρηση οδοφραγμάτων, καθώς επίσης και για τη φίτηση τουρκοκύπριων μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία. Αυτά είναι ενδεικτικά του τι ζητούν. Όμως, όσον αφορά πράγματα τα οποία έχουν ενσωματωθεί ήδη στον προϋπολογισμό και τα οποία θεωρούμε θετικά, είναι οι αυξημένες δαπάνες για την αμυντική θωράκιση, τα επιπλέον δηλαδή 70 εκατομμύρια τα οποία αναμένεται να περάσουν μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο καθορισμός κατώτατης σύνταξης, και μέσα από τις επαφές που είχαμε με το Υπουργείο Εργασίας διαφαίνεται για πρώτη φορά να βλέπουν με θετικό μάτι, η κυβερνητική πλευρά να βλέπει με θετικό μάτι τον καθορισμό σύνταξης, πρόωρης σύνταξης για τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, πράγμα το οποίο το ΕΛΑΜ έχει καταθέσει από το 2016 με πρόταση νόμου. Μάλιστα. Άρα εσείς θεωρείτε από αυτά που ζητάτε είναι εφικτό να περάσουν οι τροπολογίες? Γιατί μπορεί να περάσουν οι τροπολογίες όλων και στο τέλος να μην περάσει ο προϋπολογισμός. Ναι, είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Εμείς τις έχουμε εγκαταθέσει, είναι πράγματα τα οποία ζητούμε εδώ για κάποια χρόνια, και διευκρινίζω εγώ μια φορά. Είναι μια σειρά από τροπολογίες και μια σειρά από αιτήματα τα οποία δεν αφορούν τροπολογίες, αλλά είναι αιτήματα τα οποία έχουν αποσταλεί προς την κυβέρνηση. Όπως και η ανάληψη πρωτοβουλίας για το θέμα των εκποιήσεων. Δηλαδή, για να σταματήσουν οι εκποιήσεις, να δοθεί χρόνος αυτήν την δύσκολη περίοδο σε όλους τους συμπατριώτες μας, και μέχρι να ορθοποδήσει η οικονομία, να σταματήσουν τα τραπεζικά ιδρύματα να πιέζουν τον απλό κόσμο. Ωραία. Έχετε δηλαδή, εντάξει, τώρα έχετε, θεωρείτε ότι όλα αυτά θα περάσουν, όλα δεν θα περάσουν, κάποια θα περάσουν, φαντάζομαι έχετε βάλει εκεί, δηλαδή αν περάσει αυτό και το άλλο, θα το δείτε θετικά το θέμα του προϋπολογισμού. Έχετε δηλαδή προσεγγιστεί από το κυβερνών κόμμα ή από οποιονδήποτε κυβερνητικό στέλεχος για να στηρίξετε τον προϋπολογισμό? Εμείς έχουμε μια σειρά επαφών με τα Υπουργεία Οικονομικών, με το Υπουργείο Εργασίας, και έχουμε αποστείλει κατά καιρούς τα αιτήματά μας. Αυτή τη στιγμή εμείς θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία να καταφέρουμε να περάσουμε πράγματα που το ΕΛΑΜ στηρίζει εδώ και χρόνια και θέλει την εφαρμογή τους. Διαφορετικά θα πείτε όχι στον προϋπολογισμό? Διαφορετικά νομίζω δεν έχει καμία ουσία. Ωραία. Έχετε ενδείξεις από τα δύο Υπουργεία ότι θα τα περάσουν και θα τα δεχτούν αυτά που θέλετε? Κάποια τα έχουν δεχτεί, όπως σας έχω αναφέρει. Τα θέματα της άμυνας. Εκτός από αυτά που δέχτηκαν, τα υπόλοιπα. Θέλω όμως με την ευκαιρία να τονίσω κάτι. Ναι. Τις τελευταίες μέρες καλλιεργείται έντονα πως το θέμα του προϋπολογισμού αφορά τη διαφθορά. Κατά τη δική μας άποψη, η διαφθορά αγγίζει και τα δύο στρατόπεδα, και του ναι και του όχι. Θέλουμε εγκάθαρση και τη ζητούμε, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά
πως αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο ο λαός μέσα από την ψήφο του. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν θέλετε να δοθούν ή όχι οι φάγελοι στον Γενικό Ελεκτήριο αυτό που θέλει το δίκο? Όχι, εμείς έχουμε ήδη πάρει θέση για το ελληλόγο ζήτημα. Επιθυμούμε να δοθούν οι φακέλοι στο Γενικό Ελεκτήριο, όπως και τα περισσότερα κόμματα του Κοινοβουλίου έχουν αυτή τη θέση. Δεν είναι προνόμιο του δίκου. Ναι, ναι, του δίκου, ναι. Απλά στην περίπτωση του δίκου, αυτό έχει μπλέξει με τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο τόπος μας μαστίζεται από την διαφθορά και τα σκάνδαλα. Αυτό δεν συμβαίνει το 2020, συμβαίνει εδώ και χρόνια πολλά. Θυμίζω ενδεικτικά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται όλα τα μεγάλα κόμματα. Focus, χρηματιστήριο, συνεργατισμός, 800 σελίδες πόρισμα, κανένας δεν τιμωρήθηκε, τίποτε δεν προχώρησε. Και άλλα πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια. Όπως και τώρα το θέμα των διαβατηρίων. Επομένως, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ διεφθαρμένων και μη διεφθαρμένων. Η διαφθορά αγγίζει όλους τους πολιτικούς χώρους. Και αυτόν το λέμε εμείς, οι οποίοι δεν έχουμε εμπλακεί σε κανένα σκάνδαλο όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα αύριο θα είστε. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε και λίγα θέματα με την σύνδεση. Είστε πιο κοντά ή πιο μακριά στο να ψηφίσετε ή όχι τον προϋπολογισμό? Δεν θέλω να προκαταλάβω αυτή τη στιγμή. Εσείς προσωπικά τι θα κάνετε ως πρόεδρος του ΕΛΑ? Θα πείτε ναι ή όχι? Δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα συλλογικό και θα περιμένω τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το απόγευμα από το Πολιτικό Συμβούλιο. Ο ηγέτης τι θα πει που είστε εσείς? Σας επαναλαμβάνω, κάθε ηγέτης θεωρώ ότι πρέπει να ακούσει και τους συνεργάτες του και τους συναγωνιστές του. Αλλά και να τους καθοδηγήσει. Ναι. Και να έχει και άποψη. Η άποψή σας ποια είναι? Έχω άποψη, θα την καταθέσω στο Πολιτικό Συμβούλιο και αύριο θα μάθετε. Γιατί δεν την καταθέτετε και δημόσια να την ακούσουν και αυτοί που σας στηρίζουν? Προτιμώ πρώτα να γίνει εσωτερική διεργασία, ναι, και στη συνέχεια είναι κάτι το οποίο όλοι θα μάθουν. Είναι μια τοποθέτηση δημόσια. Αύριο νερά 4 ξεκινούν οι ομιλίες. Τελικά θα περάσει ή όχι ο προπολογισμός, θεωρείτε? Αυτό δεν το γνωρίζω. Άλιστα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Νομίζω μέχρι τελευταία στιγμή όλα κρίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Χρήστο. Ευχαριστώ.